τόσο καλύτερος μήνας το, το διάστημα τον Ιούλιο που είχε έρθει στον ΠΑΟΚ. Για τις προσωπικές του εμφανίσεις, ναι, θεωρώ ότι ο Ιανουάριος ήταν ένας καλός μήνας. Όπως έχω πει πολλές φορές, με βοήθησε και η ομάδα και οι συμπαίκτες μου για να παίξουμε αυτό το καλό ποδόσφαιρο. Σημειώσαμε καλές νίκες, είχαμε καλές εμφανίσεις και ελπίζουμε να συνεχίσουμε έτσι. Συνολικά τώρα για την ομάδα δεν ξέρω αν ο Ιανουάριος είναι ο καλύτερος μήνας. Είχαμε αρχίσει από τον Δεκέμβριο να αποδίδουμε καλό ποδόσφαιρο, να παίρνουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Το κάναμε και τον Ιανουάριο, έχουμε ξεκινήσει από τον Ιούλιο. Γενικά είμαστε σε ένα καλό επίπεδο. Είχαμε κάποια σκαμπανεβάσματα, αλλά ελπίζουμε και τους επόμενους μήνες να συνεχίσουμε σε αυτό το ρυθμό. Αν δεν έχει πρόβλημα, αποτέλεσε θέμα συζήτησής του το γεγονός πρόορης αλλαγής του στον αγώνα με τον Ηρακλή. Είναι κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό στα δεδομένα αγώνα, το αντιμετώπισε διαφορετικά, θέλει να πει κάτι. Ήταν ένα παιχνίδι που ο προπονητής έπρεπε να πάρει μια απόφαση. Ήθελε να αλλάξει κάτι στο παιχνίδι για να διαφοροποιηθεί η εικόνα της ομάδας. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν είχα καλή απόδοση μέχρι εκείνο το σημείο στο παιχνίδι. Οι παίχτες του Ηρακλή έπεφταν πολύ πάνω μου, διότι γνώριζαν και την ποιότητα που συνολικά έχουμε ως ομάδα και το πώς αγωνιζόμαστε. Σίγουρα είναι στενάχωρο όταν βγαίνεις από το γήπεδο νωρίς, αλλά είναι κάτι το οποίο συμβαίνει στο ποδόσφαιρο και ελπίζω στο επόμενο παιχνίδι να αγωνιστώ ξανά 90 λεπτά. Είπε προηγουμένως ότι το Γενάρη πήγε καλά γιατί πήγε καλά και η ομάδα. Είναι αυτό ταβάνι για τον ΠΑΟΚ ή θεωρεί ότι και ο ίδιος και η ομάδα έχουν πολύ παραπάνω να δώσουν από το δικό. Όχι, θεωρώ ότι μπορούμε να περιμένουμε περισσότερα πράγματα. Είμαστε όλοι σε καλή κατάσταση. Είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε και να βοηθήσουμε την ομάδα. Θεωρώ ότι στο διάστημα που θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα θα πρέπει να δείξουμε ποιος είναι ο πραγματικός ΠΑΟΚ, να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο. Θέλουμε να συνεχίσουμε στους στόχους μας, να κατακτήσουμε το κύπελο για να πάμε όσο ψηλότερα γίνεται στο πρωτάθλημα. Έρχονται μπροστά μας σημαντικά παιχνίδια και πρέπει να δείξουμε ποια είναι η ομάδα.